Πάμε λίγο να πούμε καλησπέρα στον Στέφανο Χιού, γιατί το καθυστερήσαμε σήμερα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σουνά. Καλησπέρα, κύριε Σουνά. Στέφανε, άκουσες από κάποια σημεία από την επιστολή που είχε δώσει στη Χρυσή Αυγή ο στρατηγός το 2017 σχετικά με το χρηματικό ποσό που έδινε, ναι, με επίσημο τρόπο, για τη βοήθεια του κόμματος, το κοινωνικό έργο του κόμματος. Γιατί δεν παρετήτω τότε. Το 2017. Γιατί δεν παρετήτω τότε με αυτά που έβλεπε. Εγώ ρωτώ ακούγοντας την επιστολή. Και λέω ότι μπορεί να έχει δίκιο. Το ερώτημα είναι το εξής. Ένας στρατηγός που τα λέει τσεκουράτα, όπως τα λέει απόψε, γιατί δεν παρετήτω τότε, γιατί δεν δημοσιοποιούσε το θέμα. Για να σφίξουν οι... Μην να μην το αποκαλέσω τώρα. Εξυπακούεται. Το περιεχόμενο... Να σφίξουν οι ζώνες στα παντελόνια, ούτως ώστε να μην γίνονται αυτά τα πράγματα, εάν υποτεθεί ότι αυτά ήταν αληθή. Διότι εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να σας αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι έχουν επισέλθει στο γραφείο πληροφοριών, καταγγελιών, μάλλον, για να το πω διαφορετικά, ναι, για να μην θεωρείτε ότι είμαστε και μυστικές υπηρεσίες που κλέψαμε τις φωτογραφίες από τον κύριο Τσίπρα από το Κότερο. Λοιπόν, πληροφορίες, και να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Συναδεινό, ναι, αν έχουν επισέλθει και σε αυτόν ότι φερόμενο ως πατριωτικό κόμμα στη χώρα, που δεν είναι η Χρυσή Αυγή, παίρνει κατευθείαν βαλίτσες με μαύρο χρήμα, σακούλες με μαύρο χρήμα, κατευθείαν από γνωστό Έλληνα επιχειρηματία της χώρας, ο οποίος δεν είναι και τόσο Έλληνας, δεν μιλάει ελληνικά δηλαδή. Και επειδή Κυριακή κοντή γιορτή, μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο μάλλον, που θα είναι μεγάλη μέρα των αποκαλύψεων, θα αποκαλύψουμε και ποιο είναι αυτό το κόμμα που παίρνει βαλίτσες με χρήματα κατευθείαν από τη Ρωσία. Για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Γιατί εδώ πέρα, μισό λεπτό, ανακατεύουμε το χρήμα. Λέμε το ένα, λέμε το άλλο. Ο στρατηγός που ήταν ευρωβουλευτής και που του εύχομαι να ξαναβγεί, πιθανότατα να έχει ακούσει κάποια τέτοια πράγματα. Εδώ έχουμε φερόμενα ως πατριωτικά κόμματα που διεκδικούν ψήφο στην Ευρωβουλή και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, που φέρετε ότι χρηματίζονται. Είτε, μάλλον, κουβαλούν χρήμα. Είτε από... Μεταφέρουν βαλίτσες. Βαλίτσες. Όχι άδειες. Και μαύρες σακούλες. Ναι. Είτε από καταδικασμένους τοκογλύφους της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Είτε από απευθείας από ελληνορώσους επιχειρηματίες. Αυτά ακούγονται στην πιάτσα. Έτσι δεν είναι, στρατηγέ μου? Βεβαίως, βεβαίως. Δεν τα ακούτε κι εσείς? Τα ακούω, ναι. Μπράβο. Πείτε μας λοιπόν, τι ακούτε εσείς? Μόνο εμείς είμαστε οι τρελοί της υπόθεσης? Όχι, εσείς που είστε και δημοσιογράφοι και γνωρίζετε πολύ καλύτερα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, πρέπει να τα βάλετε στη φόρα εύκολα, γρήγορα, για να μπορέσετε να προστατεύσετε τους ψηφοφόρους. Εδώ βλέπουμε επίσης τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος απολαμβάνει την ιδιωτικότητα των στιγμών του, έτσι το ανέφερε στη Βουλή. Διότι ξανά άκουσα από χτες το επίμαχο απόσπασμα, την ιδιωτικότητα των στιγμών του. Στο Κότερο της κυρίας Παναγοπούλου, η οποία κυρία Παναγοπούλου, ευυπόληπτη σύζυγος, χείρα εφοπλιστού κορυφαίου της χώρας, τον φιλοξενεί. Με τι ανταλλάγματα γίνεται η φιλοξενία? Έτσι είναι. Αυτά πρέπει να τα ρυθμίσει ο κόσμος πριν τις εκλογές με περισυλλογή. Και κάτι τρίτο, για να μην σας τρώω το χρόνο. Παρατήρησα πριν από λίγο την δημοσκοπική έρευνα του κυρίου Φαναρά στον τηλεοπτικό σταθμό Α, όπου παρουσιάζει μια διαφορά της τάξης των 8,5 περίπου μονάδων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, και λέει ότι λόγοι που συσπυρώνουν τη Νέα Δημοκρατία και εξαφανίζουν τους μικρούς σχηματισμούς είναι, πρώτον, το Κότερο, και δεύτερον, το παρελθόν της οικογένειας Τσίπρα. Άρα γιατί μας λένε, το οποίο είναι αληθές, άρα γιατί μας λένε τώρα ότι δεν παίζει ρόλο ούτε το παρελθόν της οικογένειας Τσίπρα, που αποδεδειγμένα βγήκαν στη φόρα τα λογιστικά φοροτεχνικά στοιχεία ανθρώπων που πλούτησαν επί επαναστατικής κυβερνήσεως. Γιατί τέτοια υποκρισία?
Κυρία Παραδείς, είναι γενικότερο το θέμα. Τις τελευταίες μέρες γεμίζουν τα ταμεία των κομμάτων. Γεμίζουν τα ταμεία των κομμάτων με μαύρο χρήμα. Γι' αυτό το λέω γενικότερο και με μαύρο χρήμα όλα τα κόμματα νομίζω ότι έχουν εξασφαλίσει το μέλλον τους στην καρέκλα. Και βολεύονται. Τις προσωπικές στιγμές στην καρέκλα. Δεν ξέρω και βολεύονται, όπως λες και εσύ. Εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Όπως με ενοχλεί, όπως με ενοχλεί και η επιστολή αυτή που είχαμε στα χέρια μας και τη διαβάσαμε πριν από λίγο. Όπως με ενοχλεί και οι πληροφορίες που έχουμε για το κόμμα το συγκεκριμένο που ανέφερες, που το παίζει ο μεγάλος πατριώτης, αναφέρει όλα τα αντίγραφα που έχει ακούσει και έχει πει ο Καρατζαφέρης στη Βουλή και συνεχίζει να επιμένει να διεκδικεί. Δεν θέλω να συνεχίσω. Εγώ βάζω μία τελεία σε αυτό, δεν θέλω γιατί έχουμε ρεπορτάζ. Γιατί εμένα τα πράγματα, ξέρετε πολύ καλά ότι η επικοινωνία που έχω με τον κόσμο και είναι καλή. Γιατί εγώ δεν αστυνομεύομαι. Δεν κυκλοφορώ με 15 κουρσάτους στο κολονάκι με ακουστικά στα αυτιά όπως κάνει ο κύριος Βελόπουλος. Και θα το πω ευθέως. Πού τον είδες. Συγγνώμη Στέφανε, πού τον είδες τώρα. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει 15 και ακουστικά στα αυτιά. Για το μοναδικό που δεν μπορεί να με κατηγορήσει ο κόσμος και εμένα και τους συντάκτες και την εφημερίδα μας είναι για το ρεπορτάζ. Και επίσης είναι για τις αγαθές προθέσεις που έχουμε για τον ελληνικό χώρο και την ελληνική επικράτεια. Δεν μπορώ να βλέπω πολιτικούς αρχηγούς να προκαλούν σε βαθμό αηδίας τον κόσμο όπως ο κύριος Βελόπουλος. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Και τώρα βγάζεις μια προσωπική απάθεια. Όχι, δεν είναι εμπάθεια, κύριε Παραδείς. Είναι λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Εγώ δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Τώρα μας είπες για τους 15 φουσκωτούς, για τα ακουστικά, για τα ψέματα, για τα ταμεία, για τις βαλίτσες. Πολλά έπες, πιστεύω. Γιατί να μην πω ονόματα. Εγώ ρωτώ ευθέως λοιπόν. Και ρωτώ την εισαγγελική αρχή της χώρας. Από πού πορεύεται το κόμμα της ελληνικής λύσης. Από πού. Πού βρίσκει πόρους. Πού βρίσκει πόρους. Πώς δεν είσαι αίθουσες. Πρόβλημά τους είναι. Κάνε μια έρευνα. Δεν είναι πρόβλημά τους. Είναι πρόβλημα και δικό μου είναι, αλλά δεν μπορώ να το λύσω στον αέρα με αυτόν τον τρόπο. Είναι πρόβλημα της δημοκρατίας. Πρόβλημα της δημοκρατίας. Όπως πρόβλημα της δημοκρατίας είναι, για να μην είμαι εμπαθής, γιατί δεν είμαι εμπαθής, ρεπορτάζ κάνω, πώς ο κύριος Τσίπρας κουβαλάει με τα λεωφορεία, όπως γίνεται απόψε αυτή την ώρα και στη Θεσσαλονίκη, εκατοντάδες Ρωμά, και ποιος πληρώνει το χαρτζιλίκι των 25 έως 30 ευρώ. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν. Και επίσης. Οι άνθρωποι υποφέρουν πώς δεν είναι από Λαμία, Λάρισα, είναι δωροδοκία ο Άριος Πάγος, ναι, που αφιψηλού βλέπει και κρίνει την πολιτική κατάσταση της χώρας. Θα πρέπει κάποια στιγμή να παρέμβει και να τους φωνάξει. Έλα εδώ ρε άνθρωπε. Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές δίνεις χαρτζηλίκια στους συνταξιούχους, τους κοροϊδεύεις, σιτίζεις μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, κοινωνική ομάδα, τους εξαγοράζεις, τους δωροδοκείς. Αυτό είναι σοβαρό ποινικό αδίκημα. Σε απορρίπτω και σε βγάζω από την εκλογική αναμέτρηση. Συγγνώμη, εχθές ο κύριος Παναγούλης είπε ότι τους δίνει 35 ευρώ το 25 την ημέρα. 25 με 35 την ημέρα παίρνουν οι άνθρωποι. Θα παρέμβει κάποια στιγμή κάποια δικαστική αρχή ή θα φωνάσουμε εδώ πέρα σαν τους μονόχρωτους και τους καραγκιόζητες. Για να πάμε την κουβέντα λίγο παραπέρα, λαμβάνω υπόψη πολύ σοβαρά και αυτά που είπες εσύ Στέφανε και την αποκάλυψη εδώ που μας έκανε ο κύριος Συναδεινός και διάβασε την επιστολή η Σοφία, και έχω να κάνω μια πρόταση. Από τώρα και στο εξής, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Φέρνουμε καλές πρακτικές άλλων χωρών για αυτά. Που λένε τι. Πριν τις εκλογές, όλα τα κόμματα υποχρεούνται να καταθέσουν δημοσίως ανάλυση δαπανών και κάλυψη των εκλογικών τους δαπανών. Δηλαδή, καλύπτηκαν οι δαπάνες και θα καλυφθούν οι δαπάνες αυτές από τις χορηγίες. Ακόμα και επιχειρηματιών, από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τις εισφορές στο μέλλον. Και μετά έλεγχος από ανεξάρτητους ελεγκτές και αν βρεθεί η παραμικρή υπόνοια, όχι απόδειξη, υπόνοια για κατασπατάληση, διασπάθηση, μαύρο χρήμα, αυστηρές διαδικασίες και αυστηρές τιμωρίες. Για να τελειώνουμε, άμα θέλουμε διαφάνεια, έτσι γίνονται τα πράγματα, παιδιά. Μια επιχείρηση έρχεται ο ορκωτός ο λέει. Αυτά πρέπει να προβλέπονται. Ακριβώς, κύριε Σταυριανάκη. Για να τελειώνουμε. Και σε ποια χώρα πρέπει να προβλέπονται και να υλοποιούνται. Για να τελειώνουμε. Γιατί πολλές φορές έχουμε τον νόμο, αλλά δεν εφαρμόζεται. Μην το ξεχνάτε και αυτό στην Ελλάδα. Ακριβώς. Στην Αυστρία αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό
κυβερνητικό πρόβλημα με πτώση της κυβέρνησης. Πολύ καλό παράδειγμα. Όταν, βεβαίως κύριε Σταθάκη, εσείς πολύ καλό παράδειγμα. Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον αντικαγκελάριο, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος υπάρχουν 7 ώρες βίντεο, 7 ώρες βίντεο, μεταξύ των οποίων φέρεται να συναλλάσσετε, ναι. Και εγώ δεν τα πιστεύω απόλυτα, γιατί θεωρώ ότι κάτι συμβαίνει εκεί πέρα περίεργο, με μια Ρωσίδα η οποία έκανε επενδύσεις, ήθελε να κάνει επενδύσεις στη χώρα του. Τώρα το πήγανε πιο πέρα, ότι με την Ρωσίδα συνευρέθηκε όλας και χάλασε την οικογένειά του. Εγώ λοιπόν ρωτώ, εδώ βγήκε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας είχε αράξει με τις ποδάρες του στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου, που είναι η διαπλοκή στη χώρα. Κουράστηκε ο άνθρωπος και είπαμε ότι ήταν προσωπική. Δεν είναι ότι δεν κουράστηκε κανένας. Αλλά κουράστηκε να έκανε αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Να το δήλωνες, κύριε, ότι πήγες. Και δεύτερον, είναι άμυστη συνεργάτηδά του. Και τρίτον, με εξαγορά για να γίνει αθάνατη. Και σήμερα ξαφνικά βλέπουμε ότι το όνειρο της κυρίας Παναγοπούλου να βάγισε στα γαλανά αερά του Αιγαίου, γιατί ο κύριος Σπύρος Καπράλος μάλλον θα είναι ο επόμενος αθάνατος. Yeah. Δηλαδή δεν έγινε δουλειά, όχι η μοδίστρα τον έκραξε και την διώχνουν. Είδες τι έκανες με τα εξώφυλλα και με τα πρωτοσέλιδα και με τα ρεπορτάζ. Εγώ ρε παιδιά, τσάμπα η βόλτα τότε. Τσάμπα οι διακοπές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή να πούμε δουλειά. Ότι έχουμε επεισόδια στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και εγώ θέλω να σας πάω και στρατηγία μου. Υπάρχουν σοβαρά. Και τέσσερις συλλήψεις. Οι συλλήψεις είναι περισσότερες, γιατί ξεκίνησαν οι προληπτικές συλλήψεις. Ναι, είχαμε πριν προληπτικές τέσσερις. Έχουμε και εκεί προληπτικές συλλήψεις. Στρατηγία μου, εγώ θέλω να ρωτήσω και σε σένα, Στέφανε, γιατί έχουμε συνέχεια στο θέμα που ξεκινήσαμε χθες, το τραγικό θέμα. Μπογιές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι ένα έσχος βασικά για την πατρίδα μας. Διότι στο ιστορικότερο νεοκλασικό κτίριο στο οποίο στεγάζεται αυτή τη στιγμή τα πρώην ανάκτορα η Βουλή, λοιπόν, βλέπουμε στα πλάνα σας χρωματισμένους τοίχους και απορώ πώς προσεγγίσανε αυτοί οι οποίοι ρίξαν τις μπογιές τη στιγμή που υποτίθεται ότι είναι το καλύτερα φυλασσόμενο κτίριο στην Ελλάδα. Εγώ μπορώ να σας βάλω μία δήλωση για να καταλάβουμε όλοι με τι ευκολία πήγαν και με τι ευκολία θα ξαναεμφανιστούν. Πώς θα αποτρέψουμε. Κύριε Σταυριανάκη, ένα λεπτό για να προλάβουμε. Τον κύριο Αρβανίτη, το απόσπασμα μπορούμε να το έχουμε. Να πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Αρβανίτης, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι, Σπύρο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε. Στις δημοκρατίες, η δημοκρατία έχει και τις αλλαγές. Ναι, αλλά δεν φτάνει σε αυτό το σημείο όμως. Εντάξει. Ωραία. Θα ξαναβάψουμε το κτίριο. Δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι φοβερό. Δεν είναι φοβερό. Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει η Βουλή και τα κτίρια μας να είναι γεμάτο από αύρες, αστυνομικούς και δηλαδή δεν είμαι σε στρατοκρατούμενη περιοχή, δεν μπορώ να είμαι στην Καμπούλ. Θέλω να είναι τα κτίρια μου ανοιχτά, θέλω να είναι πολύ ανοιχτή. Όμως, ότι δεν εντάξει, ωραία. Τώρα, αν περάσουν 10 πολίτες και ρίξουν 10 μπογιές, μπορεί να συμβεί και αυτό. Τι λες, το ακούσατε. Ρε άνθρωπε, περίμενε κάτι, γιατί τι είναι. Ρε Αρβανίτη, ρε από άλλο πλανήτη έχεις έρθει. Όχι. Ρε στη Βουλή των Κοινοτήτων, στη Μεγάλη Βρετανία, μπορείς να πεις έτσι εύκολα όπως το περιγράφεις στη φαντασία σου και στο μυαλό σου. Στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο το Γερμανικό, στο Βερολίνο, μπορείς να πας έτσι εύκολα και να πεις μέσα όπως το έχεις στη φαντασία σου, όπως το βλέπεις. Στο Καπιτόλιο το Αμερικανικό μπορείς να πεις έτσι όπως το θεωρείς εσύ. Πες μου ένα κοινοβούλιο στον κόσμο, τον αναπτυγμένο και στην Καμπούλ τώρα, μου θυμίζετε και στην Καμπούλ τώρα, ωραίο παράδειγμα, που μπορεί ένας πολίτης να μπει με τον τρόπο που το σκέφτεσαι εσύ. Θα μας τρελάνετε τελείως, ρε. Θα μας τρελάνετε τελείως. Είναι η νοοτροπία. Ποια νοοτροπία, αυτό είναι. Μισό λεπτό, για να καταλάβεις. Δεν θα κάνουμε ανάλυση τώρα, κύριε, αν είναι νοοτροπία, φιλοσοφία. Το είπε ο άνθρωπος, το ακούσαμε. Το είπε ο Αρβανίτης. Να το ξανακούσουμε, παρακαλώ, και να το εκφράζει την νοοτροπία των ανθρώπων, οι οποίοι τον προτείνουν επειδή για το επειδή αυτή η νοοτροπία έχει κυριαρχήσει το τελευταίο διάστημα και επειδή έρχονται εκλογές, να το συνειδητοποιήσουμε. Πάμε ξανά τον κύριο Αρβανίτη να τον ακούσουμε και Στέφανε, έρχομαι σε σένα. Στις δημοκρατίες, η δημοκρατία έχει και τις αλλαγές. Ναι, αλλά δεν φτάνει σε αυτό το σημείο όμως. Εντάξει. Ωραία. Θα ξαναβάψουμε το κτίριο. Δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι φοβερό. Δεν είναι φοβερό. Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει η Βουλή και τα κτίρια μας να είναι γεμάτο από αύρες, αστυνομικούς και δηλαδή δεν είμαι σε στρατοκρατούμενη περιοχή, δεν μπορώ να είμαι στην Καμπούλ. Θέλω να είναι τα κτίρια μου ανοιχτά, θέλω να είναι πολύ ανοιχτή. Υπόσχεσαι όμως ότι δεν θα υπάρξει. Ωραία. Τώρα, αν περάσουν 10 πολίτες και ρίξουν 10 μπογιές, μπορεί να συμβεί και αυτό. Τι λέει ο άνθρωπος, Στέφανε. Και τον πλήρωνα στην κρατική τηλεόραση αυτό.
Κοιτάξτε, το ξέρει. Έχει υποψήφιο. Αφού τέτοιοι είναι όλοι. Για τον κύριο Αρβανίτη, τι να πω. Δεν θέλω να πω κάτι. Για την άποψη για τη θέση του. Δεν μας ενδιαφέρει καν ο κύριος Αρβανίτη. Εγώ το ρεπορτάζ θέλω να σας δώσω. Εγώ να σας δώσω τι έγινε. Καταρχήν, τον κύριο Αρβανίτη, εγώ το συνάντησα στην ΕΡΤ όταν δούλεψα για ακριβώς 2,5 μήνες και απολύθηκα. Σχεδόν με πέταξαν από τις σκάλες εκεί πέρα. Δεν σ' αντέξανε. Πήγα, άντεξα 2,5 μήνες για την πήγα μια τάξη στο ελεύθερο ρεπορτάζ και πηγαίναμε να κάνουν ρεπορτάζ 19 άτομα σε ένα βαν. Σας το έχω ξαναπεί αυτό για να καλύψουν ένα θέμα. Δεν άντεξα, τσακώθηκα με τον παραγωγό και έφυγα από τις σκάλες. Όχι από το άσανσε. Το δεύτερο είναι το κύριο Αρβανίτη. Κάθε φορά τον έβλεπα. Εν ώρα εργασίας υποτίθεται των εργαζομένων της ΕΡΤ, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε ώρα στο καφενείο της Βουλής να τρώει, να πίνει και να πίνει καφέδες. Απορούσα λοιπόν πώς δούλευε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν μια ζωή κρατικά συντηζόμενος. Το θέμα είναι, άρα λοιπόν το έχει λύσει το πρόβλημα της ζωής του, διόρισε και τη γυναικούλα του εκεί πέρα, έχει διορίσει και τους μπατζανάκηδες, έχει διορίσει και τις νύφες. Μια συστοιχία διορισμών πίσω από την ουρά του κ. Αρβανίτη, ο οποίος συντίζεται από το κόμμα της Κουμουνδούρου και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι παρασιτική η εμφάνιση του κ. Αρβανίτη τόσα χρόνια στα μέσα ενημέρωσης, όποιες εκπομπές έχει κάνει, έχουν κάνει μηδενική τηλεθέαση. Πάμε για το, φεύγουμε από τον Αρβανίτη και πάμε για το τι έγινε χθες στη Βουλή. Μισό λεπτό. Πριν πας, Στέφανε, ένα λεπτό. Ναι. Επειδή έχουμε απολαύσει τον κύριο Αρβανίτη, μην αφήσουμε τον κύριο Φίλη. Που ο κύριος Φίλης το είχε πει δύο μέρες πριν. Να απολαύσουμε και τον κύριο Φίλη. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Φίλη. Ποια είναι η άποψη και η θέση του για τις βογές και γενικότερα για τη βία. Πάμε. Σε άλλες περιπτώσεις, το να πετάς ένα τρίκ σε μια εκδήλωση, αυτό δεν συνιστά βία. Κύριε Φίλη, με βαριοπούλες βγήκαν από την πάρκα. Επαναλαμβάνω. Με βαριοπούλες. Ναι. Μην λέτε τρίκ τώρα. Επαναλαμβάνω. Στη Θεσσαλονίκη πετάξανε τρίκ. Είμαι σαφής. Ναι. Στο σπίτι του Αμερικανού πέτρεψαν μπογιές. Είναι βία ή δεν? Οι μπογιές δεν είναι βία. Δεν. Οι μπογιές δεν είναι βία. Αν πετάξουν μπογιές στη μούρη του κυρίου Φίλη, είναι βία ή δεν είναι? Θα είναι βία τότε. Θα είναι βία. Τότε θα βγει και θα το καταδικάσει. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα ασκήθηκε ποινική δίωξη και πρέπει να βλέπουμε και την πλευρά της δικαιοσύνης. Ποινική δίωξη για κακουργηματική ενέργεια σε ένα από τα μέλη του Ρουβίκονα. Επιτέλει. Μοναδικό που πιάστηκε. Για φθορά ιστορικού και αρχαιολογικού μνημείου. Η Βουλή δεν είναι πετάμε τις μπογιές, καταστρέφεται η Βουλή. Υπάρχει ποινικός κώδικας, κύριε Σταυριανάκη. Πρέπει, νομίζω ότι ο εισαγγελέας εφάρμοσε την κείμενη εισαγγελική διαδικασία. Τώρα, για το τι έγινε χθες στη Βουλή, οι πληροφορίες που δημοσιοποίησε σήμερα η εφημερίδα μας αναφέρουν ότι την ώρα της διείσδυσης και της καταδρομικής εξτρεμιστικής εισβολής στο Κοινοβούλιο από 30 άτομα του Ρουβίκονα, μέσα στο Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα στο γραφείο του Φρουράρχου της Βουλής, ακούστε λίγο, γιατί είναι σοβαρό και αναφέρθηκε το πρωί και στην τηλεόραση του Sky, δηλαδή δεν υιοθετήθηκε το ρεπορτάζ μας. Αναφέρθηκε. Κάνανε ένα πάρτι, δεν ήταν καθόλου μικρό το πάρτι. Μικρό, έμαθα. Εγώ δεν έμαθα για μικρό. Εντάξει, είχαν λίγο μεζέ, λίγο έμικο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Ναι. Λίγο κρασάκι. Και τα λίγο κορίτσα και τα αγόρι μου. Τώρα μεγάλη γιορτή ήταν, γιόρταζε ο άνθρωπο. Γιόρταζε ο φρούραρχος της Βουλής, ο κύριος Κώστας Κυριαζόπουλος, ο υποστράτηγος νομίζω, που τον υποβάθμισα σε αστυνομικό διευθυντή. Ο κύριος Κυριαζόπουλος είχε φέρει εκεί τις αστυνομικίνες, τις όμορφες που έχει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είχαν μαζευτεί καμιά 15-20 άτομα και μπεκόπιναν. Μπεκόπιναν λοιπόν μέσα και έξω οι άλλοι πέταγαν μπογιές. Και εσείς περιμένετε με φτιαγμένους μπεκόπιωμένους να φυλάξουν τη Βουλή. Μα με κοροϊδεύετε. Ο φρούραρχος της Βουλής, ο κύριος Κυριαζόπουλος, είναι κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είναι διορισμένος 4 χρόνια εκεί. Αν θυμάστε, είναι ο άνθρωπος που τσακωνόταν με την κυρία Κωνσταντοπούλου στο πεζοδρόμιο, όταν έγινε η ιστορία με τον Ρουβίκονα και τα τρίκ. Ναι. Και μου λέτε τώρα ποιος φύλαγε τη Βουλή. Ντύρλα ήταν όλοι! Ντύρλα και πήρανε τη γιορτή του είχε ο άνθρωπος. Ντύρλα ήταν, αλλού πατάγανε και αλλού βρισκόντουσαν. Τη γιορτή του είχε ο άνθρωπος. Ήταν σκύπα στο μεθύσι όλοι τους. Ναι, και λόγω της ονοματικής εορτής. Να πιάσουν το Ρουβίκονα. Τους κοροϊδεύανε στο Ρουβίκονα. Τους κοροϊδεύανε. Ναι, αλλά χικ και χικ. Ωραίες της μακρύς της Βουλής. Ωραίες της μακρύς της Βουλής να πιάσει το Ρουβίκονα, κυρία. Εντάξει, λίγο κρασάκι, μία ευχή, ένα γλυκό. Τώρα δεν είναι και ωραίες της μακρύς. Κυρία Παραδείση και λέω μακρύ.
Φου, κύριε φυλακή του σωματίου, κυρία Παραδείση. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι την ώρα που γινόταν εισβολή στο κοινοβούλιο οι άλλοι τρώγανε και πίνανε. Και μιλάμε για δημοκρατία. Τι δημοκρατία. Και εδώ έχουν περάσει 24 ώρες. Ναι, τι λέει αγρίεψε. Τι λέει στρατηγία Μαρτίνα. Αγρίεψε η κυρία Γεροβασίλη σήμερα το πρωί. Αγρίεψε η κυρία Γεροβασίλη και του είπε μέχρι εδώ. Τι λέει αγρίεψε η κυρία Μου σηκώθηκε η τρίκα. Αγρίεψε η κυρία Βασίλη. Δεν μα σηκώθηκε τίποτα άλλο τώρα να πω. Αγρίεψε η κυρία κεφαλή μα. Ελάτε τώρα να μην κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό τώρα. Πάντως πριν από λίγο, Στέφανε, πριν από λίγο και τους είχαν ενημερώσει ότι θα είχαν χτύπημα τη συγκεκριμένη μέρα και δεν έλαβαν τα μέτρα. Και πριν από λίγο ο Ρουβίκονος είπε ότι θα συνεχίσει τις δραστηριότητες του, τις ενέργειές του, δεν θα σταματήσει και δεν θα και δεν βρίσκει εμπόδιο. Και τι να σταματήσει. Οι άνθρωποι πρέπει να γραφτούν στον ΕΟΠ. Μόνο προσκλήσεις που δεν τους στέλνουν στο Ρουβίκονα, παρακαλώ ελάτε, θα προσφέρουμε και καφέ, σαντουιτσάκι, ξέρω εγώ, κρουασάν. Μα τι λέμε τώρα. Πάμε γιατί έχουμε πάρα πολλά. Και σήμερα πήγαιναν οι δημοσιογράφοι συνάδελφοί μας να τραβήξουν πλάνα από εκεί που καθαρίζανε. Και ήταν φούλοι αστυνομικές δυνάμεις και τους διώχνανε. Να το πούμε και αυτό. Είχαν πιει τους καφέδες και είχαν ξενερώσει. Για πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Κάτι που είδα και χθες στη σελίδα. Ο άνθρωπος που πήρε κλήση, του πήραν το δίπλωμα επειδή έβαλε στο αυτοκίνητό του δυνατά η Μακεδονία εξακουστή. Τι έγινε, ρε παιδί. Πήγε ο άνθρωπος, πλήρωσε την κλήση, πήρε το δίπλωμά του. Και δείτε το βίντεο που έφτιαξε μόνος του για να στείλει την απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Για πάμε. Όπως πολύ καλά ξέρετε, εδώ και ένα μήνα το καθεστώς που μας κυβερνάει, μου αφαίρεσε το δίπλωμα, και βέβαια μου έχει γίνει τη μήνυση για τον ίδιο λόγο, γιατί το αυτοκίνητό μου έπαιζε στο Μακεδονία εξακουστή. Σήμερα, πέρασε ο μήνας, πήρα το δίπλωμα. Ας σου αφιερώσω λοιπόν ένα τραγουδάκι. Θα περάσουμε και τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ τώρα και τον υποψήφιο του, τον κύριο Κοκκινίδη. Τους ενοχλεί τώρα, δε. Βάλαμε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας απαγόρευση για το τραγούδι. Άρα να κάνω μια παρατήρηση. Εφόσον είδαμε αυτό που είδαμε, μπορούμε να ελπίζουμε, γιατί φαίνεται ότι ακόμα υπάρχουν Έλληνες. Σαφώς υπάρχουν Έλληνες, ναι. Και δεν μπορούν να ξεχάσουν μπράβο, το τι συνέβη και τη συμφωνία των Βρεσπών. Από τον άνθρωπο, σου λέει, πήρε την κλήση, περίμενε ένα μήνα, πήρε το δίπλωμά του και συνέχισε και έστειλε το μήνυμά του. Στέφανε. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Η πρώτη φορά είχε συμβεί στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, που είχε συλληφθεί ακόμα ένας, είχαν επιβληθεί ποινές. Είναι η γνωστή διαδικασία του ποινικού κώδικα περί διατάραξης των συγκοινωνιών και για ηχορύπανση. Δεν είναι για το Μακεδονία εξακουστή. Αν θέλουν να σε βουτήξουν, σε βουτάνε. Αλλά και σε βουτάνε για το Μακεδονία εξακουστή, σε βουτάνε για διατάραξη και αυτό, για ηχορύπανση. Αλλά άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι το εξής. Εάν τραγουδούσε, κυρία Γεροβασίλη και κυρία Παπακώστα, λαλίστατες που είστε εκεί πάνω και βάφεστε αυτές τις ώρες, δεν ξέρω τι κάνετε και πού βάφεστε κιόλας. Εσείς βάφεστε όλες. Βάφεστε σε όλο σας το σώμα. Κάνετε paint. Paintball. Body λοιπόν, painting. Τι απορία και προβληματισμό. Τι προβληματισμός είναι αυτός τώρα. Μας αρέσει το body painting. Το χαιρόμαστε. Ωραία, πάμε στο το ερώτημα είναι το εξής. Εάν τραγουδούσαν στάρματα εμπρός στον αγώνα και το είχαν βάλει τέρμα, θα τους συνελάμβαναν τους πατριώτες. Θα του πλήρωναν. Δύσκολο. Θα του πλήρωναν τη βενζίνη για ένα μήνα. Θα τους συνελάμβαναν, όχι. Δύσκολο, λέμε. Μπορεί να τους έδιναν και πριν οδήγησης. Θα του πλήρωναν τη βενζίνη για ένα μήνα. Είμαστε σοβαροί. Τι πειράζει, τι τους πειράζει. Και εδώ θα σας πω και το εξής. Ναι. Το έχουν παρακάνει λίγο και οι αστυνομικές αρχές.
Θα πρέπει λίγο να συμμαζευτούν κι αυτοί. Κάπου έχει ξεφύγει το πράγμα. Και καλά λέει ο κόσμος. Παίρνετε την καρτούλα σας και πάτε στο ATM και εισπράτετε το χιλιαρικάκι το μήνα για να υπηρετείτε την εξουσία. Για σοβαρευτείτε λίγο. Είστε η αστυνομική δύναμη της χώρας. Αν αλλάξει κυβέρνηση, τα κάνετε. Τα προσκυνάτε το Μητσοτάκι. Η αστυνομία δεν προσκυνάει κανέναν. Η αστυνομία εξυπηρετεί και υπηρετεί την ένωμη τάξη. Και πρέπει να είστε ουδέτεροι. Ουδέτεροι. Το ειδοποίηση τους απευθύνουμε. Διότι οι πατριώτες θα ξεσηκωθούν και θα σας πλακώσουν στα μπουγέλα. Σοβαρευτείτε. Και ειδικά μιλάμε για τους ανώτερους και τους ανώτερους αξιωματικούς αστυνομίας που έχουν γίνει κομματόσκυλα. Είστε σοβαροί! Εντάξει, αυτό είναι ένα χρόνιο όμως πρόβλημα, Στέφανε. Δεν παρατηρείται μόνο με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό, δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή θα σκύβουμε τα γόνατα και θα προσκυνάμε την εξουσία. Φοράτε στολή! Έχετε δώσει όρκο! Πρέπει να αποφασίσουν. Και χθες ήμασταν πάρα πολύ σκληροί απέναντι σε αστυνομία με όλα αυτά που έγιναν. Κύριε Συναδημέ, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω με την καθημερινή επαφή που έχετε με τον κόσμο, με τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιείτε, με τις εκδηλώσεις που κάνετε, ποιο μήνυμα σας μεταφέρουν οι πολίτες, τι είναι αυτό ακριβώς αυτό που θέλουν να στείλουν και νιώθουν αυτοί και οι ίδιοι στις εκλογές? Καταρχάς θέλουν ανθρώπους, ναι, πολίτες, οι οποίοι είναι αξιόπιστοι όσο αφορά αυτό το οποίο θα κάνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να είναι τίμιοι. Να είναι τίμιοι. Το τονίζουν. Να είναι τίμιοι. Πολύ. Το τονίζουν πολύ, πάρα πολύ. Από όλες τις περιοδίες που έχω κάνει μέχρι τώρα και με τους ανθρώπους τους οποίους έχω συναναστραφεί, έχω συνδιαλλαγεί. Ναι. Σε πολλές συζητήσεις, το πρώτο που τονίζουν, να είναι τίμιοι αυτοί που θα πάνε πάνω. Διότι γνωρίζουν, οι πολίτες, πρέπει να ξέρετε, έχουν αρχίσει και ψάχνουν το τι ακριβώς συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτούς οι οποίοι έχουν πάει ή τώρα ή παλαιότερα. Και τα έργα και οι μέρες που έχει ο καθένας στην πλάτη του. Άρα λοιπόν, γι' αυτό τονίζουν ότι ο Ευρωβουλευτής πρέπει να είναι τίμιος. Δεν μπορεί ένας Ευρωβουλευτής να έχει 22 διαμερίσματα στις Βρυξέλλες, παράδειγμα, ή δεν μπορεί ένας Ευρωβουλευτής 22 διαμερίσματα. Την πρώτη εβδομάδα που πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αγοράζει διαμέρισμα στις Βρυξέλλες, πού τα βρήκε τα λεφτά. Και μάλιστα εκλεγείς πρώτη φορά. Ποιος είναι? Υπάρχουν η κυρία Σπυράκη. Η κυρία Σπυράκη. Βεβαίως. Γνωστό, έχει παίξει. Τι έχει παίξει, κύριε Σαβιανάκη? Το γράψες κι εσύ. Τι πάνε να πει, το γράψα κι εγώ. Είμαστε τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Καλά τα λέει ο άνθρωπος. Καλά τα αναφέρει. Είπα εγώ πως τα λέει ο άνθρωπος. Εγώ θέλω να πω ότι σε ένα άλλο θέμα, Στέφανε. Τι σημαίνει έχει παίξει, να ξαναπαίξει? Όχι, είναι αποκάλυψη. Είναι σωστό το θέμα τώρα. Και βλέπω, σας ενόχλησε, κύριε Σαβρενάκη. Πολύ, ξέρεις πώς. Μισό λεπτό, Μιχάλη. Τον βλέπεις ενοχλημένο τώρα, τι? Μισό λεπτό. Κύριε Συναδημέ, πολλές φορές που λέτε για την επιλογή προσώπων, που είπαμε οι ικανοί και οι άξιοι να ανέβουν, στα ψηφοθέλτια βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα μαζεύονται άτομα και πρόσωπα την τελευταία στιγμή για συγκεκριμένους λόγους. Προφανώς και εσείς έχετε εικόνα το τι συμβαίνει. Βεβαίως, είναι προσάγραμμα ψήφων των δύο μεγάλων κομμάτων. Με τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές. Δεν ήθελα να χαρακτηρίσω άλλος πως άλλα άτομα τα οποία έχουν βάλει στα ευρωψηφοδέλτια. Μεσούργελα, αλλά... όπως είπαμε εμείς. Μεσούργελα, το λέω εγώ. Ο Στέφανος το λέει αυτό. Το βγάλαμε εξώφυλλο, κύριε στρατηγέ μου, το βγάλαμε εξώφυλλο. Σούργελα. Το είδα. Ναι, το αλλά τώρα. Μισό λεπτό, Στέφανε. Τώρα αναφέρεστε με αυτό στην κυβέρνηση, στην αξιωματική αντιπολίτευση, άντε στο κοινάλ. Στα υπόλοιπα κόμματα. Ξέρουμε ότι στο Λαϊκό Ορθόδοξο Ναγερμό στο Πάντερ τους έχουμε εξετάσει όλους, δεν υπάρχει. Εννοείται. Ένα-ένα. Στα υπόλοιπα όμως κόμματα και... υπάρχει. Βεβαίως υπάρχουν. Σε όλα τα ψηφοδέλτια. Σε όλα τα από ό,τι έχω δει. Στα περισσότερα. Τι έχετε δει δηλαδή? Αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι υπάρχουν, αυτό που είπε ο Στέφανος. Εντάξει. Υπάρχουν και δύο. Εντάξει. Τι να κάνει, τι πα, Αθλαντικό. Υπάρχουν και γυναικείες μορφές. Άσε γυναικείες μορφές. Σας παρακαλώ τώρα, τι είμαστε, ρατσιστές? Δηλαδή, μόνο για να σας πω ένα περιστατικό. Να μας πει το περιστατικό ο κύριος Συναδεινός και μετά θα πάμε. Να σας πω ένα περιστατικό το οποίο βίωσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Κούνεβα, όπως ξέρετε, γνωρίζετε όλη την ιστορία της κτλ., εξελέγει ευρωβουλευτής. Η κυρία Κούνεβα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα, αλλά και από το αεροδρόμιο προς το αεροπλάνο ή αντίστοιχα από το αεροπλάνο προς το αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες, κινείται με αμαξίδιο, γιατί υποτίθεται ότι δεν βλέπει. Λοιπόν, στο Στρασβούργο σας πληροφορώ, κινείται ωραιότατα μόνη της με τη βοηθό της, με τσάντες από μεγαλοκατάστημα των Βρυξελών ή του Στρασβούργου αντίστοιχα. Λουί Βιτών.
Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλες μεγάλες. Άρα γι' αυτό λένε οι Έλληνες ότι θέλουν τίμιους και ειλικρινείς ανθρώπους. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε, κύριε. Τι λέω, εγώ το είδαμε τα ίδια με τα μάτια. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Να μετακινείτε δηλαδή και αυτό είναι επιπλέον κόστος, έτσι. Εννοείται. Μάλιστα. Και το είδε με τα μάτια του. Δεν μεταφέρθηκε από κάπου. Βέβαια. Το είδατε, είπατε. Και όχι μια φορά. Και όχι μια φορά. Και όχι μια φορά. Η αποκάλυψη είναι χαρακτηριστική, γιατί άκουγα χτες σε συνέντευξη την κυρία Σπυράκη. Ναι. Η οποία κυρία Σπυράκη έλεγε ότι εγώ παίρνω 6.800 ευρώ το μήνα και μου μένουν στην τσέπη μου καθαρά 4.000 και ζω με 4.000 ευρώ, και όταν της αντέτεινε ο δημοσιογράφος ότι υπάρχουν και άλλα επιπλέον κονδύλια, είπε ότι έχω ανοίξει δύο γραφεία, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, και έχω άξιους συνεργάτες που τους πληρώνω και έχω καλούς μαθητές. Αυτά άκουγα εγώ χτες, στρατηγέ μου. Καταρχάς λέει ψέματα, διότι τους συνεργάτες δεν τους πληρώνει αυτή, τους πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο. Ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτει ο καθένας. Κατατίθενται τα πτυχία τους όσο αφορά τις ξένες γλώσσες ή όσο αφορά τις πανεπιστημιακές τους μορφώσεις, και υπάρχει μια κλίμακα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν για τη μισθοδοσία των συνεργατών του Ευρωβουλευτή, και ανάλογα με τα προσόντα είναι και η κλίμακα της μισθοδοσίας. Αξιολογικά. Επίσης, και είναι ευκαιρία που σας έχουμε, γιατί ο κόσμος εδώ θα πρέπει να εστιάσει λίγο και για την προσφορά των Ευρωβουλευτών, των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Διότι δεν σας κρύβω ότι εγώ σμπίζομαι από τις δημοσκοπήσεις που βλέπω ότι η ψήφος της Κυριακής δυστυχώς θα είναι ψήφος διαμαρτυρίας και όχι επιλογής των κατάλληλων προσώπων για να πάρουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η διαφορά θα είναι μεγάλη, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες έχουν κάνει πίσω και τη βλέπουν μικρή. Θα είναι πάνω από 8% η διαφορά. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Να ρωτήσω τον στρατηγό, υπάρχει και ένα θέμα των ξενοδοχείων. Άκουγα πάλι χθες την κυρία Σπυράκη και στα ακούσουν οι Έλληνες πολίτες, που έλεγε ότι θα πρέπει να επιλέγουμε και τα ξενοδοχεία που μένουμε. Εγώ προσωπικά, είπε, μένω στο Σοφιτέλ. Ναι, το οποίο στο Σοφιτέλ μπορεί να πληρώνει από 500 ευρώ τη βραδιά και πάνω. Εγώ έμενα σε ένα ξενοδοχείο κοινό, το οποίο πλήρωνα για όλη τη διάρκεια της εβδομάδας του Στρασβούργου, που είναι η Ολομέλεια και έπρεπε οπωσδήποτε να μεταστατημεύσουμε στο Στρασβούργο, πλήρωνα για όλη τη βδομάδα 240 ευρώ. Ο κύριος Κίρτσος, η κυρία Σπυράκη, ο κύριος Κεφαλογιάννης μένανε από το Σοφιτέλ και Χίλτον κτλ. Σοφιτέλ και Χίλτον σημαίνει από 500 ευρώ και πάνω, έτσι. Βεβαίως. Αυτά τα χρήματα καλύπτονται από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα μέρος, όχι όλα. Πού μπορεί να φτάσει, σε τι ποσό μπορεί να φτάσει μηνιαίως το ποσό, όχι της αμοιβής, των επιπλέον χρηματοδοτήσεων σε έναν ευρωβουλευτή, στρατηγέ? Για ένας δεύτερος μισθός. Δηλαδή παίρνει 6 άλλα 6, ανάλογα με την δραστηριότητα και τις παρουσίες που έχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, γιατί εκεί υπογράφει, δύο λεπτά, εκεί υπογράφει κάθε μέρα που πας. Εάν δεν έχεις υπογράψει μέχρι το μεσημέρι, δεν δικαιούσε την παρουσία σου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντάξει. Και συνέλαβα βοηθό Ευρωβουλευτού να υπογράφει αντί του Ευρωβουλευτή. Βοηθό Ευρωβουλευτού να υπογράφει. Γίνονται τέρατα και σημεία. Και να σας πω και κάτι άλλο που δεν ξέρετε. Είναι πλαστογραφία. Πλαστογραφία ακριβώς. Να σας πω και κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Ποιος το έκανε? Η κυρία που είπαμε προηγουμένως. Η κυρία Σπυράκη. Λοιπόν. Επίσης, είναι σοβαρές καταγγελίες. Επίσης να σας αναφέρω και κάτι το οποίο δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Ένα κονδύλιο των 24.000 που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, εποφελία του Ευρωβουλευτού, για αυτό που είπαμε προηγουμένως για τους συνεργάτες, ναι, είτε τους τοπικούς στις Βρυξέλλες είτε τους τοπικούς στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το κονδύλιο το διαχειριζόταν πριν δύο πενταετίες πριν ο ίδιος Ευρωβουλευτής. Σας πληροφορώ, επειδή πήραν χαμπάρι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο Ευρωβουλευτής τους κορέδευε και έβαζε τα λεφτά στην τσέπη του, τα αφήρεσε αυτό το δικαίωμα. Πάλι φταίγαν οι Έλληνες, δηλαδή, να καταλάβετε. Τα λαμόγια. Αφήρεσε λοιπόν αυτό το δικαίωμα τον Ευρωβουλευτή και του διαχειρίζεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της. Ανάλογα με τα χαρτιά και τα στοιχεία, όπως είπα, που υποβάλλονται. Πάλι εν λόγω κυρία είναι αυτή. Όχι, αυτό είναι γενικό που σας λέω τώρα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Συναδυνέκη, να ρωτήσω κάτι, στρατηγέ μου. Το ότι υπέγραφε ο συνεργάτης αντί της Ευρωβουλευτού δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν είναι πλαστογραφία, δεν είναι απάτη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Εννοείται.
Το κονδύλι τι ακριβώς ήταν που υπέγραφε? Τίποτα, ήταν η ημερησία αποζημίωση για την παρουσία του Ευρωβουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει να έχει παρουσία για γιατί να πληρωθείς. Εκεί δεν είναι πάντα σκέλια, λέστε, το είπα Στέφανη προηγουμένως, δεν ξέρω αν τ' άκουσες. Εκεί ο κάθε Ευρωβουλευτής καθημερινώς αξιολογείται. Με το τι έχει κάνει, τι έχει προσφέρει, πόσες παρουσίες έχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπα ότι με τα τελευταία στατιστικά που έχουν βγει στη φόρα πριν κλείσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τους τρεις τελευταίους στους 751 σε παρουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ευρωβουλευτές της Ελλάδας. Ο Ζαγοράκης, η Καϊλή και η Κούνεβα. Σε παρουσίες. Είναι οι τελευταίοι. Ακριβώς, στους 751. Μάλιστα. Κάθε φορά που παρουσιάζεσαι στο Ευρωκοινοβούλιο, πληρώνεστε την αποζημίωση? Ναι, η οποία είναι μέσα στο μισθό, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να υπογράψεις για να δικαιολογήσεις το μισθό σου στο τέλος του μήνα. Για τους τρεις που αναφέρατε, υπάρχει περίπτωση να μην παρουσιάστηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο και να πήραν την ημερήσια αποζημίωση? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Η κυρία Σπυράκη έχει πάρει παρουσίες στο Ευρωκοινοβούλιο εισπράττοντας την αποζημίωση χωρίς να έχει παραστεί. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Δεν ρώτησα αυτό, ρώτησα αν έχει γίνει. Εντάξει, αυτό τώρα στον απολογιστικό, στο μήνυμα. Το είπα προηγουμένως. Το είπα προηγουμένως. Είπατε προηγουμένως ότι δεν υπέγραψε ήδη, υπέγραψε σε υπέγραψε ο βοηθός. Ήταν στη Βουλή ή δεν ξέρω, Στέφανε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά είναι παράνομο να στείλω εγώ τον βοηθό μου να πάει να υπογράψει για μένα. Μας βγάλατε πολλές ειδήσεις ότι εκεί έχουμε στείλει τεμπελχανάδες οι οποίοι πληρώνονται τις αποζημιώσεις. Δεν το πιστεύω. Τις βάζουν στην τσέπη και κοροϊδεύουν το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και τον ελληνικό λαό. Στείλτε λοιπόν ένα μήνυμα να κατέβουμε να ψηφίσουμε έντιμους και σοβαρούς ανθρώπους. Εδώ πέρα γίνεται της κακομοίρας και δεν ξέρουμε τίποτα εμείς. Και πάμε και ψηφίζουμε αυτούς που μας επιβάλλουν επειδή μοστράρονται στην τηλεόραση από τους ναβατζίδες. Αυτό είναι το μήνυμα, στρατηγέ μου. Να σε διακόψω δύο λεπτά. Σοβαρά πράγματα αυτά που λέτε. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, του Κοινοβουλίου της Ευρώπης δηλαδή, με το Εθνικό Κοινοβούλιο. Ναι. Και εκεί λοιπόν πρέπει ο κάθε ευρωβουλευτής να καταθέτει το έργο του. Αυτό είναι ένα κομματικό παραμάγαζο. Περνάνε μονάχα οι εκλεκτοί της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, τα έχουν κάνει πλακάκια και μάλιστα το πέρσι κατηγορείται το εν λόγω γραφείο και ο διευθυντής του για οικονομικά σκάνδαλα. Αυτά τα οποία δεν γνωρίζει ο πολίτης κόσμος. Ποιο είναι το γραφείο? Το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, είναι απέναντι από τη Βουλή. Απέναντι το Σύνταγμα. Μάλιστα. Να, μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι τελευταίο? Βεβαίως. Κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε περιορίσει το χρόνο από τους υποκαλεσμένους. Είναι εξαιρετικά όμως αυτά που είπε ο άνθρωπος. Απόψε είπε απίστευτα πράγματα. Ναι. Πάρτε τα, εγώ θα τα πάρω και θα τα κάνω teaser μέχρι την Κυριακή να τα βλέπει ο κόσμος. Τι ψηφίζουμε, αν είναι δυνατόν. Στρατηγέ μου, έχετε πρέπει ακούσει. Να ψηφίσουμε. Αυτό πρέπει είναι το να ψηφίσουμε τι έτσι όπως επιβάλλει η κλίμακα των καταγγελιών και των αποκαλύψεων του στρατηγού Συναδεινού. Ανεξαρτήτως το τι είναι ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα βρίσκεται. Στρατηγέ μου, κάτι τελευταίο. Έχετε ακούσει, γιατί το άκουσα από το δημοσιογράφο που έπαιρνε συνέντευξη από την κυρία Σπυράκη. Να διαμένουν, διότι οι ευρωβουλευτές υποχρεούνται να διατηρούν είτε διαμερίσματα είτε ξενοδοχεία, να μένουν σε ξενοδοχεία. Ναι. Έχετε ακούσει περίπτωση Έλληνα ευρωβουλευτού να κοιμόταν στο γραφείο του και να εισέπρατε την αποζημίωση για το δωμάτιο του ξενοδοχείου? Για Έλληνα ευρωβουλευτή, Στέφανε, δεν το άκουσα. Το είχα ακούσει για παλιότερους ξένους ευρωβουλευτές. Όχι Έλληνες. Ναι. Όχι. Το έχω ακούσει και μάλιστα, μάλιστα εξαιτίας αυτού του γεγονότος, όταν φεύγαμε το βράδυ από το Στρασβούργο, γιατί μπορεί να φύγεις και 12 η ώρα να τελειώσει η Ολομέλεια το βράδυ, αν είσαι φιλότιμος βέβαια, επαναλαμβάνω, και μένεις μέχρι τις 12 η ώρα. Αυτό να κρατηθεί, παρακαλώ. Λοιπόν, περνάνε και κάνουν έλεγχο στα γραφεία η ασφάλεια για να μην έχει μείνει κανένας μέσα. Σοβαρότατα πράγματα. Γιατί γινόταν όργια παλιότερα εκεί μέσα στα γραφεία. Τι εννοείται όργια? Τρυφερές περιπτύξεις, τι να σου πω τώρα. Σεξουαλικά όργια. Και αυτά. Μετήχαν και Ελληνίδες. Μα είπα, δεν το ξέρω, αλλά ξέρω, άκουσα για τους παλιότερους ευρωβουλευτές. Ακούσατε για τους παλιότερους και μου μας μιλάτε για όργια. Μετήχαν και Ελληνίδες, αυτό ρώτησα. Δεν ξέρω αν ήταν Ελληνίδες, σας λέω ότι... Δεν ξέρετε εσείς, δεν ξέρετε. Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε. Βουλωμένο γράμμα, σας βγάλαμε απόψε 19 ειδήσεις. Ποι
πείτε μας και την εικόνα. Η είδηση, Στέφανε, είναι ότι γινόταν όργια. Δεν το χρησιμοποίησε τον όρο μεταφορικά. Κυριολεκτικά σου είπε ότι γινόταν όργια. Και γι' αυτό μπαίνει η ασφάλεια και εξετάζει. Αυτό ψάχνει να βρει και εσύ. Γινόταν όργια. Γι' αυτό στο εξή, επειδή έμαθαν οι άνθρωποι τι σημαίνει Έλληνα ευρωβουλευτή, έβαλαν τον αστυνομικό, το φύλακα να ελέγχει τα γραφεία μετά τα μεσάνυχτα. Σκέψου για να βάλουν το φύλακα τι είχαν δει οι άνθρωποι. Να κρατάει το φανάρι. Εγώ όλα όσα απόψε είπε ο στρατηγός θα τα κάνω αύριο εξώφυλλο, όπως θα κάνουμε εξώφυλλο τα 100 εκατομμύρια που έδωσε δώρο η κυρία Δούρου στους εργολάβους. Η κυρία Δούρου φλερτάρει όχι με τις φυλακές Κορυδαλλού. Φλερτάρει βάσει των καταγγελιών που δημοσιοποιούνται σήμερα και θα δημοσιευτούν και αύριο με τις γυναικείες φυλακές Θηβών. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Επίσης, η κυρία Δούρου είναι δυνατόν να βγαίνει και να διακομωδεί τον εθνικό ύμνο λέγοντας ότι εγώ δεν θα σας πω στίχους από τον εθνικό ύμνο γιατί δεν τα ξέρω αυτά. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και ένα δεύτερο που βγάζουμε αύριο για να μην σας τρώω το χρόνο είναι αυτά που συμβαίνουν με το real estate των κινεζικών εταιριών που αγοράζουν για ένα κομμάτι ψωμί τα σπίτια των Ελλήνων, τα μεταπολούν σε Ρώσους, Τούρκους και Κινέζους με αποτέλεσμα ο Έλληνας να χάνει την ακίνητη περιουσία του. Σοβαρότατα ζητήματα. Και το τρίτο και χειρότερο είναι, κύριε Μητσοτάκη, γιατί αφήσατε τον κύριο Καραμαλή να κάνει δήλωση σήμερα? Είναι δυνατόν? Είναι τραγικό αυτό που κάνατε. Θα σας φέρει γρουσουζιά, κύριε Πρόεδρε. Μην τον αφήνετε να μιλάει. Απομακρύνετε τον από το περιβάλλον σας. Δεν μπορεί, Στέφανε, ο ένας γουρσούζης να φέρει γουρσουζιά στον άλλον. Γκάτε μόσαυρα, έκανε τη δήλωση στο δημοψήφισμα και παραιτήθηκε ο Σαμαράς. Γκάτε μόσαυρα. Λοιπόν, Στέφανε, να σε ευχαριστήσω. Καλό σου βράδυ. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Σταυριανάκη για τις αποκαλύψεις του. Από μια λέξη μόνο. Ο κύριος Συναδεινός έκανε πολλές αποκαλύψεις και για την επιστολή που είχαμε σχετικά με τα χρήματα. Θα τα διεκδικήσετε, θα τα επιστρέψετε πίσω. Όχι, τα δικά μου, έχω και τους λογαριασμούς. Αν θέλετε, θα σου δώσω, γιατί λέει η Χρυσή Αυγή ότι δεν είμαι συνεπής υποχρεώσεις. Μέχρι την τελευταία μέρα έχω τους λογαριασμούς σε φωτοτυπία που είναι 144.000 ευρώ μέχρι την ημέρα που έφυγα. Μάλιστα, αληθεύει ότι στα ψηφοδέλτια δεν υπάρχουν μόνο Έλληνες? Από ό,τι διάβασα σήμερα, ναι. Έμαθα ότι στο ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Αυγής στην Καβάλα έχει έναν Αλβανό και αντίστοιχα στις περιφέρειες της Θεσσαλονίκης έχει μία εκ Βουλγαρίας. Μάλιστα.